Η πρώτη ελληνική φρεγάτα Μπελαρά βρίσκεται ήδη στο νερό. Το ελληνικό ναυτικό γυρίζει σελίδα. Βρισκόμαστε στην πλώρη της φρεγάτας Κίμων. Είναι η πρώτη από τις τρεις φρεγάτες Μπελαρά που θα παραλάβει το ελληνικό πολεμικό ναυτικό μετά από 27 χρόνια. Η τελευταία φορά που το ελληνικό ναυτικό παρέλαβε πολεμικό πλοίο ήταν το 1996, όταν παρέλαβε την τέταρτη φρεγάτα Μέκο Σαλαμής. Η επίσημη τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας Κίμων έγινε στα γαλλικά ναυπηγεία παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού Αντινάβαρχου Ιωάννη Δρυμούση. Τη γαλλική πλευρά εκπροσώπησε ο Υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνή. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας, η Ελλάδα είναι αποφασισμένη να υπερασπιστεί την κυριαρχία της. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και κάθε κυβέρνηση της ελληνικής δημοκρατίας, είναι απολύτως αποφασισμένη να προασπίσει τον εθνικό χώρο. Και να εξηγήσω με το πιο καθαρό τρόπο ότι ό,τι απειλείται δεν αποστρατητικοποιείται. Νίκος Δένδιας και αντινάβαρχος Δρυμούσης ξεναγήθηκαν στην νεότευτη φρεγάτα Κίμων και επιθεώρησαν τις εργασίες ναυπήγησης της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας Μπελαρά Νέαρχος, η οποία βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο συναρμολόγησης των τμήματων της. S'il y a bien un partenaire pour lequel il y a une communion de vue et une puissance dans l'analyse de la situation, c'est bien évidemment la Grèce. Οι πανίσχυρες φρεγάτες Μπελαρά θα αποτελέσουν ένα υπερόπλο στις ελληνικές θάλασσες, καθώς σχεδιάστηκαν με έμφαση στην αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών. Έχουν αυξημένες δυνατότητες στην κάλυψη περιοχής με σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικού και ανθυποβρυχιακού πολέμου και με τα μεγάλου βεληνικού οπλικά του συστήματα ταιριάζουν γάντι στις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού στην Ανατολική Μεσόγειο, που λόγω της ΑΟΣ με την Αίγυπτο και δυνάμει με άλλες χώρες περιοχής διευρύνει τον επιχειρησιακό του ορίζοντα. Η φρεγάτα Κίμων θα ξεκινήσει στις αρχές του 2024 τις πρώτες τεχνικές δοκιμές, ενώ αναμένεται να παραδοθεί στο ελληνικό ναυτικό στις αρχές του 2025. Στα τέλη του ίδιου έτους θα παραδοθεί η δεύτερη φρεγάτα Νέαρχος, ενώ η τρίτη φρεγάτα με την ονομασία Φορμίων θα παραδοθεί μέσα στο 2026. Μετά το θορυκτό Αβέροφ που κυριάρχησε στις ελληνικές θάλασσες στους Βαλκανικούς πολέμους, χαρίζοντας τον ελληνικό στόλο μεγάλες νίκες, η ανάστροφη πλώρη επιστρέφει στο Αιγαίο και στη Μεσόγειο. Το μήνυμα της Ελλάδας είναι σαφές και προς πάσα κατεύθυνση. Από τη Λωριάν της Γαλλίας για την τηλεόραση του Open, Γεωργία Γαρατζιώτη.